4 Ιουνίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα προστασίας της γης. Αυτή τη μέρα επιλέξαμε να παρουσιάσουμε τη γιορτή μας και να στείλουμε τα μηνύματά μας παντού. Η χαρούμενη ελληνική γιορτή παρουσιάζεται για 37 συνεχή έτη εδώ, σε αυτό το χώρο που τον εμπνέουν η ιστορία μας, οι αξίες και οι παραδόσεις μας, αλλά και τα επιτεύγματα του σύγχρονου πολιτισμού μας. Τη χρονιά που μας πέρασε έγινε μια ολική αναδιάρθρωση στον υπηαγωγείο μας, η οποία συνεχίστηκε και θα συνεχιστεί και στο δημοτικό μας, εξοπλίζοντας το εκπαιδευτήριο με την πλέον σύγχρονη τεχνολογική υποδομή. Συνεχίζουμε τα όνειρα και πραγματοποιούμε τους στόχους μας σε πείσμα μιας μεμψημυρίας που κυριαρχεί και με τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα λίγο καιρό ξαποσταίνει, αναδιοργανώνεται και πάλι προς τη δόξα τραβά. Το αρχικό όραμα ήταν να λειτουργήσει στη Σπάρτη μια εκπαιδευτική μονάδα που να μην έχει να ζηλέψει τίποτα από τα σύγχρονα εκπαιδευτήρια των Αθηνών. Σήμερα, μετά από 37 χρόνια λειτουργίας, όχι μόνο τα ανταγωνιζόμαστε επάξια, αλλά σε πολλά σημεία υπερέχουμε. Ευχαριστώ την πόλη ολόκληρη που στηρίζει τη λειτουργία του πρότυπου ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου Σπάρτης. Ευχαριστώ τους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στην αγκαλιά μας. Ευχαριστώ θερμά τους μαθητές μας και ιδιαίτερα τους αποφύτους μας, οι οποίοι με τη σωστή χρήση των εφοδίων που αποκτούν είναι η κινητή διαφήμιση του σχολείου μας. Η μέρα όμως ανήκει στα παιδιά. Αυτά είναι η άνοιξη της ζωής μας και της Σπάρτης μας. Είναι η νέα γενιά μεγαλωμένη με τα νάματα των προγόνων μας. Είναι η ελπίδα του αύριο και η κάθε σκέψη και πράξη μας έχει πάντα επίκεντρο τα παιδιά μας. Να η Ελλάδα, η αθάνατη, η αιώνια, η δοξασμένη Ελλάδα. Απ' τα βάθη των αιώνων η ζωή της ξεκινά. Αλέξανδρος, ο φωτισμένος στρατιλάτης. Άλλαξε τη μορφή του κόσμου. Βυζάντιο, με το Λάβαρο εν τούτον οίκα, ο ελληνισμός ταυτίζει τον αγώνα του. Μαζί με τον Ιησού, το έθνος των Ελλήνων,
θα σταυρώνεται και θα ανασταίνεται συνεχώς μέσα στους αιώνες. Θα οδηγεί, θα φωτίζει, θα εκπολιτίζει. 1453. Ο τελευταίος Βυζαντινός Αυτοκράτορας πέφτει υπερασπιζόμενος τα όσια και τα ιερά της ελληνικής φυλής. Έπεσε η βασιλεύουσα, έπεσε σκοτάδι στην Ευρώπη. Το 1821 θα χρειαστούν ποταμοί αίματος, διώξεις, σφαγές και φρίκι πολύ για να αναστηθεί η ελευθερία. Με την άνοιξη του 21 οι κάμοι ψάλουν το Χριστός Ανέστη και οι άνθρωποι το χαίρε, ο χαίρε ελευθεριά. Παύλος Μελάς, μακεδονικός αγώνας. Στους βάλτους της λίμνης των Γιαννιτσών δίνονται σκληρές μάχες για τη μακεδονική γη μας. 1940. Ο ένδοξος ελληνικός στρατός γράφει το θρυλικό όχι πάνω στη σπίνδου τα βουνά. Τα Ελληνόπουλα τιμούν πάντοτε τους ήρωες που μας χάρισαν μια πατρίδα ελεύθερη και δοξασμένη.
δίνει εδώ το θέλημα, το σταύρωμα του χωραφιού, το μέτρημα του σιταριού και ένα σωρό άλλες δουλειές μέχρι να μπει στα πάρη και ευλογημένο στάρι. Βρισκόμαστε στο Φεριστή κι όλοι είναι στα χωράφια, φερίζουν και δουλεύουν, χαίρονται τη σοδιά. Έλα να πω το κάτι, με πιάσε ψηλή τροχή. Άσε πως σου να ρεξεύει κι ας γίνω σκούνα παπί. Όταν σε φάνηκε με όλους τους παραγιούς του και με την κόρη τη μικρή τη Μόσχα αναθρεμένη. Γεια και χαρά σας, χωριανοί! Γεια και χαρά σου, αφέντη! Το θέρισμα τελείωσε. Το σταύρωμα του χωραφιού να γίνει απ' τις κοπέλες. Είναι ευλογία του Θεού να γίνει ετούτη. Πρέπει να αποχαιρετήσουμε και την έκτη τάξη που σε λίγες μέρες φεύγει από την αγκαλιά μας. Τα παιδιά θα ήθελαν να μιλήσουν όλα, αλλά προτίμησαν να τα πούν όλα με ένα τραγούδι. Πώς πρέπει να φύγουμε χωρίς ελπίδα μια, πώς θα ξαναβλεπόμαστε Σπάρτης έφτασε ως τα βάθη της καρδιάς μας. Εύχομαι να σας συνοδεύει για πάντα στη ζωή σας. Συνήθως τον αποχαιρετισμό ετοιμάζω λόγια και λόγια και είναι αδύνατο να τα πω. Θα σας πω μόνο εκ μέρους όλων των δασκάλων να πάτε στο καλό, να θυμόσαστε όλα αυτά που μάθαμε μαζί, να μας κάνετε περήφανους και να λέμε με περηφάνεια, ξέρετε, αυτός ήταν μαθητής μου, ερχόταν στο σχολείο μας.
πάντα μακρύτερα να πηγαίνετε, πάντα ψηλότερα να κοιτάζετε, να είσαστε νικητές στη ζωή. Αυτά τα λόγια τα χαράξαμε και σε μία πλακέτα μαζί με τους δασκάλους σας και θα ήθελα να την πάρετε μαζί σας. Θα τη βλέπετε και θα θυμόσαστε. Θα θυμόσαστε τα χρόνια που περάσαμε μαζί και που δεν είναι λίγα. Οι περισσότεροι από εσάς είσαστε 9 χρόνια στο σχολείο. Όμως παρακαλώ, το σεβασμιότατο, να δώσει τις δύο πρώτες πλακέτες. Θα δίνετε και το λεύκομα το οποίο προσφέρει το Λύκειο των Ελληνίδων της Σπάρτης. Γιαννόπουλος Γεώργιος. Δημητρόπουλος Βασίλειο. Κουρή Λία. Σελαχόγλου Ευγενία. Να απευθύνω στα παιδιά τις θερμές ευχές μου για τη σταδιοδρομία τους, το κάνω ευχαρίστως. Παιδιά μου, σας καμάρωσα απόψε. Και σας τα μεγαλύτερα και τα μικρότερα. Και μέσα στην καρδιά μου δημιουργήθηκε μια συγκίνηση η οποία πιστεύω ότι είναι δικαιολογημένη. Κοντά στον καθέναν σας ή μπροστά στον καθέναν σας βλέπαμε τον εαυτόν μας εμείς οι μεγαλύτεροι και έχουμε ωραίες αναμνήσεις από το παρελθόν, από την ευλογημένη εκείνη μαθητική μας ζωή και οι αναμνήσεις αυτές θα μας συνοδεύουν μέχρι το τέλος της ζωής μας. Έχω πει στην ιδία και βέβαια το λέω τώρα και σε πολύ κόσμο μπροστά. Αν τα ιδιωτικά σχολεία της Ελλάδος ήταν σαν το δικό σας, εγώ θα ήμουνα υπέρ της ιδιωτικής εκπαιδεύσεως. Δεν είναι όμως όλα. Το δικό σας είναι πρότυπο και μοναδικό. Εύχομαι όλα τα καλά του Θεού στη ζωή σας. Άσπρα καράβια, τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα χαράβια, σ' όνειρά μας. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Υγεία σε όλους, ευτυχία σε όλους. Καλή προκοπή στα παιδιά μας.